Και που λέτε, επιστρέψαμε εδώ πέρα από στον boss Ουγγαράκι, ο οποίος απλά έχει πάθει metal blackout, ρε παιδί μου, και απλά καθόταν εκεί πέρα. Έκανε λίγο phase out, αλλά επέστρεψε εδώ πέρα. Σπονάραμε τα ρομπότ με την ευχή του Patrick. Βασικά, ο πλακτό τα σπόναρε, αλλά εμείς νομίζουμε ότι τα σπόναρε ο Patrick γενικότερα με το μαγικό κοχύλι του. Και γενικότερα κάνουμε βόλτες γύρω-γύρω, ώστε να προσπαθήσουμε να τα σταματήσουμε. Έχοντας κάνει αυτά και για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε πριν να φέρνουμε αυτές τις χρυσές σπάτουλες. Οπότε, όλοι μας εδώ πέρα οι φίλοι μας έχουν δώσει τα quest τους και μπορούμε να πάρουμε το ταξί για να πάμε στη διπλανή περιοχή, το οποίο είναι η περιοχή με τις τσούχτρες. Τι ωραία λιβάδια είναι, καλά παιδιά, είναι όντως πανέμορφο το παιχνίδι, απλά κοιτάξτε το, απλά κοιτάξτε, δεν θέλετε τώρα να πάτε να κυνηγήσετε τσούχτρε μέσα σε αυτό το ροζ πράσινο μέρος. Έχω πορεία να έχει boss. Okay, είναι ο καλαμάρης εκεί πέρα και τον κυνηγάει ένα ρομπότ, το οποίο θα πρέπει να πάω και να διαλύσω. Όχι, είναι μπροστά του τσούχτρε τώρα. Όχι, τον περικύκλωσα. Τι θα κάνει εκεί πέρα ο καλαμάρης? Μήπως να πάω. Όχι, τον τζίμπησαν. Όχι. Μήπως να πάμε εμείς να το βοηθήσουμε. Όμπου γελάει το ρομποτάκι μου, ρε. Έλα. Οκ, και απλά έφυγε. Χεχεχε. Σε διέλυσαν οι τσούχτρε. Όλα καλά, καλαμάρι. Τι τύχη. Δεν είχα δει ότι ήμασταν μαζί στο ταξί για να έρθουμε εδώ πέρα. Ναι, έγινε λίγο μεγαλύτερη η μύτη σου αφού σε τσίπησε. Συνειδητοποίησα ότι είναι καραφλός ο καλαμάρης. Πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε? Πρέπει να με το να βάλουμε την αλήφη του βασιλιά Τσούχτρα. Και άλλα πανικοβάλλω το έλα του βασιλιά Τσούχτρα. Πώς θα τον βρούμε αυτόν? Ωραία, οπότε πρέπει να πάμε στο Spork Mountain και να πεθάνουμε, ξέρω εγώ, από τον βασιλιά Τσούχτρα. Και λέει θα μείνω εδώ πέρα απλά πεθαίνοντας τον πόνο, ξέρω εγώ. Α, και πήρε τώρα την φωνή του σούπερ ήρωα από ο Σουγκαράκης. Ωραία. Οπότε we are here. Και πάμε να βρούμε την αλεφή του, για του βασιλιά Τσούχτρα εκεί πέρα. Οπότε δεν ξέρω ακριβώς τι θα κάνουμε. Και μένει το ταξί για να βρει παιδιά. Είναι ωραίο το παιχνιδάκι, δηλαδή μέχρι στιγμής το συνιστώ άπειρα, να ξέρετε. Αν θέλετε να παίξετε κάτι χαλαρό, ρε παιδί μου, έτσι πλατφορμεράκι, είναι σαν τα παλιά παιχνίδια. Δηλαδή θυμίζει ότι είναι παιχνίδι PlayStation 2 του, πότε είναι, ας πω. Οχ, η πρώτη μας μάχη με το πρώτο ρομπότ εδώ πέρα. Για να δούμε εδώ πέρα τι θα γίνει. Οχ, ποιος το διάλυσε? Εμείς είμαστε και το εξοξεύσαμε. Και ανατινάχτηκε. Μπορούμε να διώχνουμε και τις τσούχτρες. Όχι. Α, τις τσούχτρες. Καταρχάς γιατί δεν έχω βρακάκια. Περίμενε. Αυτό δεν το περίμενα. Φέρε εδώ πέρα. Ωραία. Φέρε το βρακάκι. Οπότε φαντάζομαι τις τσούχτρες δεν μπορούμε να τις πιάσουμε ή να τις κάνουμε κακό. Πρέπει απλά να τις αποφεύγουμε. Το οποίο μου βγάζει νόημα γενικότερα. Εδώ τι υπάρχει? What is this? Τίποτα. Απλά ένα κουτί που δεν μπορούμε καν να. Α, μπήκαμε μέσα. Ωραία. Παγιδευτήκαμε εκεί πέρα για πάντα. Όχι, εδώ πέρα τι είσαι να πει. Αυτή είναι ένα teleport box. Α, οκ. Okay, οπότε μπορεί να μα πάει σε άλλε μεριέ τη πίστα. Είναι σαν κάποιο είδους shortcut. Οκ, okay, πάρα πολύ. Λοιπόν, θέλω να μάθω αν μπορώ να πιάσω. Α, οκ, okay, αν πάω από πίσω και δεν με δούνε, μπορώ να τις διαλύσω τις τσούχτρες. Το θέμα είναι, μου δίνουν πράγματα όταν τις διαλύω? Όχι, απλά τις διαλύω, οκ, okay. Οπότε δεν έχει νόημα να τις κρίζεις. Τα ρομπότ πρέπει να διαλύσω. Τα ρομπότ είναι τα κακά εκεί πέρα, ωραία. Φέρε εκεί πέρα για να χυλάρω και σπάσε όλα αυτά τα πράγματα. Επειδή όλα αυτά τα πράγματα τα χρειάζεται ο κύριος Καβούρης μας για να μας δώσει τη σπατσουλά του. Και πέρα είναι τώρα ένα ρομπότ το οποίο διαλύσαμε. Θα ζωντανεύσει, δεν θυμάμαι καθόλου. Τα γραφικά του νερού. Νερό μέσα στο νερό, παιδιά μου. Θάλασσα μέσα στη θάλασσα. Κλασική λογική πόσου καράκι. Λοιπόν, περίμενε. Εδώ πέρα έχουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο πλατφόρμα που πρέπει να κάνουμε. Αλλά θα τα καταφέρω, παιδιά μου. Μήπως έχει. Παιδιά. Α, το πήρα, εντάξει. Μήπως έχει κάποιο είδους. Πεθανά. Μου αρέσει που έβγαλε και το τέτοιο του. Snake, το Metal Gear, ξέρω εγώ. Τα πράγματα τα μάζεψα όμως, έτσι. Δεν πέθανε για πάντα. Ωραία, απλά ξανασπονάρανε όλοι. Θέλω να δω. Εκεί κάτω. Αν υπάρχει κάτι. Αν πεθαίνω anyway. Α, απλά πεθαίνω. Okay, sorry, παιχνίδι. Μου το έβαλες εκεί πέρα, νόμιζα ότι. Μπορώ να πάω. Πού να το καταλάβω? Άντε, μου ξαναπέσω στο νερό. Αν πέσω στο νερό, με διαλύει. Αν πέσω στο. Κάτω. Απλό καλό κυριούλη μα επιστρέφει. Όπα, περίμενε. Περί ψόφα. Μπαουμ, έτσι, ενώ ρε σλάμ, βέβαια, έσκασε πάνω μα αυτό.
αλλά δεν πειράζει καθόλου. Πρέπει να σπάσουμε εδώ πέρα όλα τα κουτούπια. Μου αρέσει που είναι. Είναι και λίγο. Είναι μια μίξη Spyro και Crash Bandicoot. Εκεί πέρα. Πώς μπορώ να το κάνω. Υπάρχει μια golden σπατσούλα εκεί πέρα. Αλλά λογικά δεν πρέπει να πηδήξω κατευθείαν. Λογικά θα υπάρχει κάποιο mechanic το οποίο μπορώ να ξεκλειδώσω. Οπότε κάτσε εδώ πέρα. Σπάσε αυτά τα πράγματα όλα ένα προς ένα. Μπορώ να το φτάσω εκείνο πάνω. Wow. Όχι, δεν μπορώ να το φτάσω. Α, μπορώ να το φτάσω από εδώ όμως. Είδατε καλέ πόσο έγνωση είναι ο Μεγατσούπης. Λοιπόν, και πάμε εδώ πέρα και πάμε εδώ πέρα. Wow. Όλα θα τα μαζέψω επειδή τα χρειαζόμαστε για τον κύριο Καβούρης. Το να μας δώσει τη σπάτουλα του. Επειδή βεβαίως ο κύριος Καβούρης μόνο τα λεφτά σκέφτεται έτσι. Δεν σκέφτεται τίποτα άλλο. Είναι εκεί πέρα λεφτά, 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 λεφτά. Και δεν τον νοιάζει τίποτα άλλο. Δεν με ξύ. Ο καλαμάρης μας βρίζει, αλλά εμείς επειδή είμαστε πόσο καράκες και είμαστε καλοί. Ωραία. Φτάσαμε κάπου που λέει και μπορούμε να πάρουμε την golden σπατσούλα. Oh, μια κάτσε εδώ πέρα. Αν πέσω εκεί πέρα, καταρχάς που θέλω να δω, έχω 5.53 πράγματα. Λοιπόν, έλα, την πήρα, όχι. Δεν την πήρα και πέθανα. Χα, πρέπει όντως να ενεργοποιήσω κάτι εκεί πέρα για να πάρω αυτά τα πράγματα, ωραία. Λοιπόν, πάμε πίσω. Α, όντως ξανασπονάρω το μεταξύ όλα τα πράγματα και όλα τα τικής καθαρά που πεθαίνω. Οπότε μπορώ απλά να κάτσω να γκριντάρω αν χρειάζομαι κάτι για τον κύριο Καβούρη. Ψοφίστε, ψοφίστε όλα. Μου ήρθατε εδώ πέρα όλα, όλα τα μηχανάκια σας εκεί πέρα, λοιπόν. Μπορούμε να ανοίξουμε το rebuild the bridge, βεβαίως. Άνοιξε, τι φάση! Γιατί υπάρχει ένα αεροπλάνο μέσα στη θάλασσα το οποίο δεν ρωτάω καν, ξέρετε. Δεν ρωτάω καν. Άσε το παιχνίδι να κάνει ό,τι νομίζει. Checkpoint, ωραία, this is a checkpoint. Ωραία, έχω παίξει ξανά βίντεο παιχνίδια στο παρελθόν. Και από ό,τι φαίνεται, αν απλά προχωράς ρε παιδί μου και παίρνεις ό,τι πραγματάκι υπάρχει, μπορείς να κάνεις progress γενικότερα. That's not bad. Ψόφα, εσύ εδώ. Εγώ είμαι ο Σπόρ που καράκι, ο κατακτητής των βυθών. Δεν μπορεί κανείς. Νομίζετε, ηλίθια ρομπότ, ότι μπορεί να κατακτήσει τον κόσμο. Κανείς δεν μπορεί να κατακτήσει τον κόσμο. Οπα. Περίμενε. Επειδή εσύ παραλίγο να κατακτήσει τον κόσμο, μου ήρθατε με καγκάρανε, παιδιά. Ήρθατε. Ήρθε να σου στο top. Λοιπόν, περίμενε. This is a freezy fruit. Όλοι πάτε γιατί. The freezy fruit. Πεθαίνω. Οκ. Οπότε λογικά ξεκλειδώνω και άλλου χαρακτήρε. Μετά. Λοιπόν, αυτό μπορεί κάπου. Ωραία, σπάστα έτσι. Οπότε μετά λογικά μπορώ να παίξω με τον Μπάτι και τη Σάντι όπως έχω δει στα. Όπως έχω δει στα βίντεο. Είναι αληθινά τα εικασίες οι οποίες έχω δει. Λοιπόν, μπορώ να κάνω το άλμα. Ωραία, το καταφέραμε το άλμα. Το έκλεψα λίγο. Αυτές τώρα είναι νάρκες που είναι μεγάλα pufferfish στην ουσία. Ωραία, ευτυχώς δεν έρχονται πάνω μου. Πηγαίνω αλλού, ωραία. Κάναμε αυτό, οπότε εμφανίστηκαν αυτά τα βαρέλια και λογικά θα έχουν timer, έτσι. Όχι. Δεν έχουν timer. Οκ, okay, good to know, good to know. Βέβαια, όπα, όπα, όχι μωρέ, μπομ σου καράκι εκεί πέρα. Πας και πεθαίνεις και πέφτεις. Πού πας εκεί πέρα, τι κάνεις, κάθεσαι και γκρομίζεσαι. Πού βγήκαμε, τα έχουμε ενεργοποιήσει τώρα, τα έχουμε ενεργοποιήσει. Δεν πρέπει να ξανανεύω εκεί πέρα. Περίμενε. Ποια είναι καν η σωστή πλευρά. Έχουμε περάσει τη γιόφυρα. Οπότε έχοντας περάσει τη γιόφυρα, πάμε πέντε, ωραία. Τα βαρέλια μας είναι ακόμα εκεί πέρα, καλέ. Λοιπόν, περίμενε, τώρα θα το κάνω πιο προσεκτικά. Επειδή ο Μεγατσούπης είναι professional player σε αυτό το παιχνίδι και μπορεί να κάνει τα άλματα όπως πρέπει απέναντι. Τι καλέ, τι όμορφος που είναι ο βυθός του bikini. Γενικότερα, μπόσου γαράκι παιχνίδι. Έχω παίξει πολλά, δεν έχω παίξει το κανάλι, αλλά έχω παίξει γενικότερα πολλά και πάντα μου άρεσαν. Το πρώτο που είχα παίξει ήταν για τον DS, το Yellow Avenger, ξέρω εγώ, που έπαιρνε στο ρόλο του Super Hero, ξέρω εγώ, και πολέμα για Super Kakus. Δεν το έχω τερματίσει ακόμα, επειδή είναι λίγο δύσκολο. Βασικά, θυμάμαι να είναι δύσκολο. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι δύσκολο. Εντάξει, μετά το αγαπημένο που είναι το Drone to Life, το παίξαμε και στο κανάλι μέχρι κάποιο βαθμό πριν χρόνια. Πώς θυμάστε τη σειρά Drone to Life, που ζωγραφίσαμε έτσι τον δικό μας χαρακτήρα και παίζαμε και βοηθούσαμε τον βυθό του Bikini. Ήταν πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ ωραία ιδέα. Γενικότερα λείπουν τα Drone to Life παιχνίδια. Είχε βγει το κανονικό και είχε βγει και το Bob Sugarakis Edition. Και πέρα τώρα, αυτό το άλμα πώς μπορώ να το κάνω. Περίμενε. Α. Ωραία. Αυτό λογικά κάτι άλλο θα είναι εκεί πέρα. Θα το βρούμε στην πορεία. Εσείς γενικότερα τι παιχνιδάκι έχετε παίξει, Bob Sugarakis? Επειδή καταλαβαίνω ότι είναι childhood game, εντάξει, το Bob Sugarakis είναι το childhood όλο μας, ρε παιδί μου. Στο Nickelodeon τώρα παλιότερα, στο Channel 9 ακόμα παλιότερα, στο Polish.
Μιλάω που έχεις τώρα 2000 κάτι, ξέρω εγώ, παιδί. Οπότε, κατά πάσα πιθανότητα, οι περισσότεροι από εσάς δεν υπήρχατε. Ακόμα δεν υπάρχει. Είστε ένα ψέμα. Όλο αυτό ζούμε σε ένα simulation. Λοιπόν, κάτσε αυτό επειδή θα μας έρθει η Παναγία μου στο κεφάλι. Περίμενε. Το έχω. Έλα, μπω ζουγκαράκι. Έλα, κεντέρι μου. Πήγαινε εδώ πέρα. Πάρε το σοβράκι σου εδώ πέρα. Hopefully δεν έρχονται πάνω με αυτά. Και κάποιο... Γιατί υπάρχει αυτό το κανόνι που εκτοξεύει αυτά τα πράγματα. Oh! Και ποιος έφτασε εδώ πέρα στον boss. Τι τρέμπω, μιγκάρι. Μιαου. Οκ. Α, και αυτός είναι ο King Jelly, αυτό τεράστιο. A body jump for a gold spatula. It must be in heaven. Οκ. Α, όχι, αυτός είναι ο King Jellyfish. Οκ. Βάρεσε αυτό, επειδή φαντάζομαι ότι πρέπει να γίνει. Ωραία. Είναι πραγματικά satisfying, Bob, όταν πατάς το κουμπί. Και πάμε εδώ πέρα, και πάμε εδώ πέρα και το σπάμε. Και τσουπ, και τσουπ, και τσουπ. Ωραία, πήραμε ένα checkpoint, αλλά κάτσε πρώτα να δούμε πριν τι είχε. Περίμενε, επειδή χρειαζόμαστε όλα αυτά τα κρυσταλάκια. Επειδή ο κύριος Καβούρης τα χρειάζεται, επειδή θέλει τα λεφτά. Οπότε επειδή εγώ είμαι completionist και θέλω να τα δω όλα, θα πάω από όλες τις πλευρές εδώ πέρα. Επειδή τέτοιος είμαι, τέτοιος πάντα ήμουνα. Τι κάνουμε, sorry. Χάθηκε το ρεσέν. Καμπάτα, jump on it. Jump and touch it. Ωραία, περίμενε. Okay. Α, οπότε έτσι το παίρνω το πράγμα. Οκ. Leave. Τέλεια, ωραία. Πήραμε την golden spatula από εκεί πέρα που έπρεπε. Είδατε, σας το είχα πει ότι υπήρχε άλλος τρόπος να πάρουμε αυτή την golden spatula. Δεν με ακούγατε ποτέ, δεν με ακούτε εσείς. Οτιδήποτε σας έχω πει ποτέ λέτε, α, με κατσούπι δεν ισχύει αυτό. Αλλά εγώ θα σας πω την αλήθεια. Εγώ σας λέω ότι ισχύει, δεν ισχύει. Πείτε μου μια φορά που σας είπα ψέματα. Καμία φορά δεν σας έχω πει ψέματα. Πάντα αλήθεια σας λέω και τώρα αλήθεια σας λέω. Ενώ προχωράμε από εδώ πέρα και πήδαμε και πήδαμε. Εντάξει, θέλω να πείτε πόσοι από εσάς έχετε παίξει και αυτό το παιχνίδι, το συγκεκριμένο. Νομίζω το πιο πρόσφατο. Εντάξει, remake, ρε παιδί μου, αλλά το. Όχι, κάθεται το ρομπότ και κοπανάει ψάρια. Όχι! Τι κάνει, μωρέ, εκεί πέρα. Πρέπει να πάμε να σώσουμε αυτό το τέτοιο. Οκ. Τι κάνει ακριβώς. Βαράει και τον εαυτό του. Οκ. Μάλλον νέο είδος εχθρού είναι αυτός ο. Ο σφυριάς είναι αυτός. Λοιπόν, περίμενε. Ωραία. Βάραμε. Ωραία. Α, εντάξει, απλά κάνω attack με αυτό το τεράστιο σφυρί, δεν είναι κάτι. Τι έχει να πει, κύριε Ψάρι, απολύτως τίποτα, κύριε Ψάρι. Κοίτα πώς. Ω, το έριξα. Μπορώ να το ρίξω μέσα στο τέτοιο. Όχι. Έλα, μωρέ, είναι μπεμπάκι, κοίτα το. Είναι μπερδεμένο και στεναχωρημένο και δεν ξέρει τι συμβαίνει στον τίμιο. στον τίμιο τόπο του. Okay. Σταμάτα να μου κάνει πράγματα εσύ. Πάστα όλα. Δεν χάνω καθόλου σπίτι. Εντάξει, έλα μωρέ, το παιχνίδι είναι ευκολάκι. Είναι για μωρέ, είναι για μπεμπάκια. Ενώ δεν είναι. Είναι για μεγάλους. Είναι για άντρες αυτό το παιχνίδι. Γίναμε άντρες μου και βγάλαμε. Γίναμε άντρες μου και βάλαμε. Από πού είναι αυτό το song, για πείτε μου, για να δούμε όλοι το boss Ουγγαράκης lore το οποίο έχετε και το οποίο γνωρίζετε. Λοιπόν, πάμε εδώ πέρα. Και πάμε εδώ πέρα. Και πάμε εδώ πέρα. Σπάσε και αυτά εδώ πέρα. Επειδή πρέπει να τα μαζέψουμε όλα. Α, έχω μαζέψει ήδη 1000. Είχα δει που ο κ. Σκοβούρης είναι και θέλω 5000 από δάφτα. Ξέρω εγώ. Και είχα φρικάρει. Επειδή λέω, πού θα τα μαζέψουμε εμείς τα 5000. Είναι πάρα πολύ αυτά, ξέρω εγώ. Στην πραγματικότητα δεν είναι. Επειδή τσίμα, πηγαίνεις εδώ πέρα. Πηδάς, κυνηγάνε τα ρομποτάκια. Τα σκοτώνεις. Διαλύσεις εδώ πέρα, κάνεις τα super combs, παιδιά. Είναι πάρα πολύ satisfying να πω το παιχνίδι. Γενικότερα μου θυμίζει, όπως είπα, πάρα πολύ. Το Spyro που πηγαίνει τριγύρω, ας πούμε, και μαζί. Λοιπόν, από εκεί νομίζω συνεχίζω mainly. Οπότε πάμε λίγο από εδώ για να δούμε. Πέφτουν λίγο τα frames από αυτό το καταράκτη για κάποιο λόγο. Παιχνίδι συγκεντρώσει σε ένα παιχνίδι του 1800, ξέρω εγώ. Δεν δικαιούσε. Δεν δικαιούσε να ρίχνει τα frames μου. Είναι παράνομο αυτό που κάνει. Λοιπόν, ωραία. Μπορώ να τα σπάσω αυτά. Σπάσω τα όλα. Τα έσπασα. Ωραία. Από εδώ, τι είσαι να πεις. This is goo. Σπάσμα και πάτε κάτω σχουίμ, so don't let the egg fall in the goo. Οκ. Μέσα στο νερό εννοείς. Α, οκ. Έχω πέσει ήδη 2 φορές, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου. Αλλά οκ. Ψόφαση μόνο, οπότε μόνο η Σάντι μπορεί να κολυμπήσει. Πήγαινε εδώ πέρα. Ωραία. Είναι 2 τέλατα εδώ πέρα. Ψόφατα και ψόφατα. Τώρα, εκεί πέρα είναι ένα βρακάκι, το οποίο δεν αξίζει να ασχοληθώ να το πάρω.
Οπότε τον προσεγγίζω από πίσω. Ω! Όπα ρε! Όπα ρε! Με εξφεντώνησε αυτό! Με εκτόπισε! Ωραία, τι ήταν αυτό το πράγμα, ωραία. Τι ήταν αυτό το πράγμα, λοιπόν. Όπα, περίμενε. Επειδή έχουμε χαθεί λίγο. Έχω ανέβει εδώ πάνω. Όπα, τα χάσα όλα, ρε. Τα κατάφερα. Ωραία, πάμε λίγο κάτω, λοιπόν. Τσουπ και τσουπ, πάρε εδώ πέρα το βρακάκι, επειδή το χρειαζόμαστε. Και αυτό τι χρειάζεται. Περίμενε. RB to read this was released to know the battle bowling move in order to play this game. Okay, α, οπότε δεν ήταν το continuation εκεί πέρα, ήταν όλα ψέματα. Με έκανες να έρθω μέχρι εδώ παιχνίδι, ώστε να μην κάνω το τίποτα. Επειδή τώρα πρέπει να ξαναπάω all the way πίσω, επειδή λέω ότι okay, εκεί πέρα υπάρχει ένα τεράστιο κουτί, θα είναι κάποιο είδους νέο mechanic του παιχνιδιού και θα μας λέει το παιχνίδι, από εκεί πέρα πρέπει να πας. Από εκεί πέρα, κοίτα, κοίτα πόσο καλοσχεδιασμένο παιχνίδι είμαι που έχει μια ροή. Αλλά όχι, τώρα πρέπει να κάνω τον κύκλο και να ξανάρθω από εδώ πέρα πάνω. Επειδή αυτό είναι το παιχνίδι, θα πεις ρε με κατσούμπι, γιατί ορίεσαι και φωνάζεις τώρα και κουνάς τα χέρια σου, αφού ούτως ή άλλως έφτασες τώρα, τελείωσε. Μέχρι να πεις το δράμα σου, σταματήστε, δεν έχετε ιδέα, εντάξει, δεν ξέρετε τι λέτε. Και μην μου γράψεις τα σχόλια, Μεγατσούμπι δεν ήταν τόσο μεγάλο κόπο, επειδή είναι πάρα. Ναι, ξέρω ότι είναι το Teleport Box, ήταν πάρα πολύ μεγάλο κόπο. Εγώ κουράστηκα. Εσείς δεν κουραστήκατε. Δίνουμε στην Help Pump the Duplication 1000. The Duplication will continue to create robots until it's destroyed. Let's go with the Big Bang. Ok, οπότε αυτό το πράγμα παράγει συνέχεια ρομπότια. Οπότε πάμε και τρέχουμε εδώ πέρα και το κοπανάμε κατευθείαν. Ok, ok. Οπότε με ένα move πέφτει. Δεν το ήξερα, συγγνώμη. Εδώ πέρα δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν υπάρχουν. Παιδιά, κοιτάξτε πόσα κρυσταλάκια έχουμε. Και έχουν και 5 σπάτσουλα. Ωχ, και κοιτάξτε τώρα ποιος θα πάρει εδώ πέρα την 6η σπάτσουλα. Εγώ είμαι αυτός. Οχ, οχ, οχ. Κοιτάξτε πόσο καλός είμαι. Είμαι ο καλύτερος στο βυθό του πικίνι. Αυτό σπάστο. Ωραία, και μπορέσουμε να πάμε και RB εδώ πέρα. Και να προχωρήσουμε στην επόμενη περιοχή του Ωχ, ο Γοργόνος. Είμαστε πάρα πολύ μεγάλοι φαν. Πού είναι το όρο το αμάξι? Ναι, εμείς είμαστε, δεν έχουμε βοηθήσει που έπε τον... Πώς λέγονται οι κακοί στο SpongeBob, το ξέχασα. Για πείτε μία. Όχι, δεν θέλουμε να κάνουμε μασάζ τα πόδια σου. Γοργόνε, γοργόνε, συγκεντρώσου, πού είναι το γόρι πεταλίδα. Αν είναι να σου κάνουμε μασαζάκι όμως, τότε θα τα κάνουμε αν είναι να σωθεί ο Πάτρικ. Τι συμβαίνει, τι που τον κάνουν να βαρύ τον εαυτό του. Οκ. Θα του κόψουμε τα νύχια. Ωραία. Πατρίκουλα, ερχόμαστε εδώ πέρα. Οπότε εδώ πίστευα θα τελειώσω και αυτό το επεισόδιο. Ελπίζω να σας άρεσε. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe, να κάνετε ένα like, να μ' ακολουθήσετε στα social media. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.